Λοιπόν, και από τα Χανιά, εγώ πάμε μέχρι το Λασίθι. Στο άλλο άκρο. Βεβαίως. Πάμε στο Λασίθι. Πάμε στο Λασίθι. Πάμε να μιλήσουμε για έργα, υποδομές, σχεδιασμό. Μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη εκπομπή σας. Και πραγματικά αυτό που είναι σημαντικό να πω είναι ότι είστε όχι μονάχα μια ωραία έτσι ατμόσφαιρα, είστε και πάρα πολύ δημιουργικοί στην ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, παντού. Περνάμε ωραία και βγαίνει και προς τα έξω αυτό. Είμαστε και ένα λασιθιώτικο δίδυμο ουσιαστικά, κύριε Ανδρουλάκη, οπότε... Σηκώνω μανίκια. Εσείς έχετε σηκώσει μανίκια από την προηγούμενη περίοδο, αλλά έχετε πολλά ανοιχτά μέτωπα, κύριε Ανδρουλάκη. Πραγματικά έτσι είναι. Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, μέσα από το σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε, το οποίο αφορά πέρα από τα ζητήματα τα οποία είναι μιας προτεραιότητας, όπου σαν πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό το οποίο ζητάμε τον ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία και είναι σημαντικό μιας που στις προηγούμενες ημέρες, χθες, προχθές αναφερθήκαμε πάνω στον ΒΟΑΚ για την χρηματοδότηση. Θα είναι αξιολόγου να σας μνημονεύσω το γεγονός ότι μελετητικά η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι έτοιμη μέχρι και την Παχιάμου και αυτό το οποίο ζητάμε ήταν την επίσπευση, την μελετητική από την Παχιάμου μέχρι τη Σιτία. Γιατί οι δρόμοι και η ενιαία διαχείριση του ΒΟΑΚ ουσιαστικά από την Κίσαμο μέχρι και την Σιτία είναι ένα έργο όχι μόνο εμβληματικό, είναι και αναπτυξιακό, αλλά και ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο θέλει και όλη η Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Αυτό το λέτε βέβαιως συνεχώς από την περιφέρεια και όλοι το λέμε εδώ στην Κρήτη, αλλά από τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σταϊκούρα δεν ακούσαμε και καμία κουβέντα. Είναι αλήθεια σε αυτή την περιοδία, κύριε Ανδρουλάκη? Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι σύσσωμη όλη η Κρήτη διεκδικεί το συγκεκριμένο έργο, το ΒΟΑΚ, από την Κίσαμο μέχρι και την Σιτία. Και το βλέπετε παντού, σε όλους τους φορείς, σε όλους τους Δήμους και εμείς από τη δική μας μεριά μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Περιφέρεια να είμαστε μια γροθιά στη διεκδίκηση του συγκεκριμένου έργου. Η πεποίθησή μας, μιας που είναι ένα έργο το οποίο έχει ανακοινωθεί, ότι θα βρει το δρόμο του και όσο πιο γρήγορα το βρει, θα βρουν το δρόμο του και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας. Μακάρι, σας το ευχόμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ο δρόμος είναι ένα αγκάθι, ένα μεγάλο αγκάθι. Έτσι δεν είναι? Πραγματικά. Κρατάει πίσω το Λασίθι. Κρατάει πίσω και το Λασίθι, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με μία έκταση όπου έχουμε 4 δήμους, όπου ουσιαστικά οι αποστάσεις είναι της τάξεως της μιας ώρας για να πάμε και να μετακινηθούμε εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχουμε 2 δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα είναι να διεκδικήσουμε ενωμένοι στο κομμάτι του ΒΟΑΚ και η δεύτερη δυνατότητα την οποία κάνουμε από τη δική μας τη μεριά σαν Περιφέρεια Κρήτης και Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, τις διασυνδέσεις με τον νότιο δικό άξονα που είναι καθοριστικές για εμάς και εμείς από τη δική μας τη μεριά προχωράμε μελετητικά τη διαχείριση Σιτίας Μακρυγιαλού. Δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη διασύνδεση, μιας όπου έχουμε στρατηγικό εταίρο στην ανατολή του αεροδρόμιου της Σιτίας, το οποίο είναι κομβικό σημείο αναφοράς και είναι και αυτός ένας επιπλέον λόγος μοχλός πίεσης, ότι η Κρήτη έχει τα 3 αεροδρόμια της Σιτίας, του Ηρακλείου και των Χανίων, όπου είναι στρατηγικός εταίρος και αναπτυξιακός και τουριστικός, αλλά και για τα ζητήματα διασύνδεσης με την υπόλοιπη χώρα, με την νότια ανατολική Ελλάδα, αλλά και με την κεντρική. Κύριε Ανδρουλάκη, αυτό το κομμάτι από την Παχιάμο μέχρι τη Σιτία, αυτό που ζητάτε τώρα είναι τεχνική σύμβουλη ουσιαστικά. Πραγματικά, να ετοιμαστούν οι μελέτες και μετά βεβαίως είναι και το μεγάλο αγκάθι της χρηματοδότησης που θα είναι ένα μεγάλο ποσό, έτσι, προφανώς. Αυτό το οποίο μετά από συνεννόηση η οποία υπήρχε στην αρχική εισήγηση όπου μιλάμε για ένα δείχνο δρόμο, το οποίο θα είναι ένας άνετος, αξιοπρεπέστατος δρόμος για τις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής. Το ζητούμενό μας είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες, γι' αυτό και μιλάμε για την επάρκεια του Τεχνικού Συμβούλου όπου θα βάλει τα πράγματα σε ένα δρόμο και θα φτάσουμε μέχρι και τα τεύχη δημοπράτησης, γιατί αυτό είναι και το ουσιαστικό μέσα σε μια μελετητική διαδικασία, να έχουμε και τα τεύχη, να υπάρχει η πλήρη ολοκλήρωση και η πλήρη ολοκλήρωση από πλευρά συνοδών μελετών όπου είναι απαραίτητο. Και αυτό το οποίο είναι και ουσιαστικό είναι ότι το να βλέπουμε το κομμάτι της Παχιάς Άμμου Σιτίας σαν μια οντότητα είναι σημαντική και ουσιαστική και για τον Άγιο Νικόλαο.
Και πόσο μάλλον όταν γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός γύρω από το αεροδρόμιο του Καστελίου. Και το βλέπετε κι εσείς ότι αλλάζει ουσιαστικά την πορεία και την στρατηγική θέση της Κρήτης για τα επόμενα χρόνια του αεροδρόμιου Καστελίου. Και δεν το αλλάζει μόνο με την έννοια την τουριστική, αλλά ένα τόσο δυνατό αεροδρόμιο κάνει την Κρήτη κόμβο ουσιαστικά της Μεσογείου. Και αυτή είναι η στρατηγική προσέγγιση την οποία κρατάμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τη διασύνδεση του αεροδρομίου του Καστελίου με την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου και με το Λασίθι. Γι' αυτό και ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο στο προηγούμενο χρονικό διάστημα εισηγήθηκε θετικά τη διασύνδεση του αεροδρομίου του Καστελίου μέσα από τούνελ, όπου σώζουμε και περιβαλλοντικά την ιδιαίτερη αυτή περιοχή, αλλά βρισκόμαστε και πολύ πιο κοντά στον ΒΟΑΚ, όπου σηματοδοτεί και το πλαίσιο των ενεργειών των δικών μας, γιατί θα πρέπει να συνδέσουμε και, και τον ορεινό Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, άρα υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός και από τη δική μας τη μεριά και από την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου σε αυτό το οποίο λέγεται αεροδρόμιο Καστελίου. Τώρα που είπατε σύραγγα, μας δώσετε και μία πάσα. Θυμήθηκα αυτό το σχέδιο για μία σύραγγα προς το οροπέδιο που σας είχε παρουσιαστεί και εσάς. Το θύμισε τώρα η λέξη σύραγγα που είπατε. Αυτή ήταν... Ένα φιλόδοξο. Αυτό ηρίστο εμπαρόντο για να μην λέει ότι μόνο εγώ κάνω συνειρμούς περίεργους, έτσι. Ένα φιλόδοξο. Είναι ένα φιλόδοξο, το οποίο ήταν μια σύραγγα η οποία ένωνε ουσιαστικά την Κερά, την Παναγία την Κερά που γνωρίζετε όλοι με το οροπέδιο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν ουσιαστικά μόνο η χάραξη υπήρχε, δεν υπήρχε μια ευρύτερη διαχείριση μελετητικά. Άρα αυτό το οποίο παρουσιάστηκε ήταν μια πρόταση για την είσοδο του οροπεδίου Λασιθίου, αλλά αυτό το οποίο εκτιμώ, αν θα τα βάλουμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο και εσείς αν συμφωνείτε, αυτό το οποίο είναι ουσιαστικό και σημαντικό είναι η διασύνδεση ουσιαστικά του οχρινού όγκου της Κρήτης, γιατί και εκεί είναι και η δυναμική για τις επόμενες γενιές. Και αυτό το οποίο είναι και το στρατηγικό πλαίσιο και το συναντάτε τόσο στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αλλά και το έχουμε και εμείς από τη δική μας τη μεριά στο Λασίθι, είναι την αξιοποίηση του δυναμικού που έχει η ενδοχώρα, τα χωριά τα οποία βρίσκονται, οι κοινότητές μας, οι οποίες είναι σε μία απόσταση και ο στόχος μας και ο ουσιαστικός στόχος και της διαχείρισης είναι η ανάδειξη τόσο της ενδοχώρας, έτσι ώστε να έχουμε την επισκεψιμότητα στην ενδοχώρα, αλλά και να έχουμε και την, θα έλεγα, την εξωστρέφεια την οποία χρειάζεται και η κάθε μία περιοχή ξεχωριστά, βάζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι η πρωτογενή παραγωγή, ο πολιτισμός μας και ουσιαστικά η επισκεψιμότητα. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο είναι απαραίτητο να το βλέπουμε και να το διαχειριζόμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Είναι μια καλή στιγμή αυτή να δείξουμε πέραν από τη... από τις παραλίες, τι άλλο έχουμε. Και έχουμε πολλά και έχουμε πολλές δυνατότητες. Πραγματικά έτσι είναι, γιατί αν θέλουμε να δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη, αν θέλουμε να δούμε το sustainability, την ανθεκτικότητα του τουρισμού και αν θέλουμε να δούμε τη τάση που έχουμε για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τον Ευρωπαίο επισκέπτη, είναι οι εναλλακτικές μορφές επισκεψιμότητας, τουρισμού, η αξιοποίηση της ενδοχώρας, η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και να φτάσουμε σε ένα σημείο για να λέμε ότι έχουμε 365 μέρες τουρισμού, θέλουμε τους όγκους, τους ορεινούς, τη σωστή ανάδειξη. Γιατί και αυτή είναι η δυναμική και η διαφοροποίηση που έχουμε σε μια περιοχή παραθαλάσσια. Αλλά οι προσεγγίσεις πάντοτε στρατηγικά δομούνται με τους κατάλληλους άξονες αναπτυξιακούς και διαχειριστικούς, όπου έχουμε στο πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη Κρήτης του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, όπου πάνω σε αυτό δομείται το πλαίσιο που γεμίζονται οι στρατηγικές δράσεις σε όλες τις περιοχές. Μία... συγγνώμη. Πες. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τον τουρισμό, μια περιοχή σημείο αναφοράς είναι αμφίβολα και η περιοχή της Ελούντας. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε με το ένα πολύ συζητημένο έργο που είναι η παράκαμψη της Ελούντας, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, κύριε Ανδρουλίκη? Ναι. Πραγματικά είναι ένα πολύ συζητημένο έργο.
Αν θέλετε να σας πω και το ιστορικό, το οποίο ξεκινάει προ-20 αιτία. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, γιατί πληγώνει τώρα αυτό το πράγμα, 20 αλλά, χρόνια να περιμένουμε. Αλλά αυτό που είναι και πραγματικότητα πια είναι ότι έχουμε τελειώσει με τις δικαστικές διαδικασίες, όπου είχαμε με τους συντοπίτες μας. Έχουμε προχωρήσει στην διαχείριση της τιμής μονάδας για να μπορούμε να προχωρήσουμε στο συνολικό έργο. Εμείς από τη δική μας τη μεριά υλοποιούμε με προγραμματική, με την αναπτυξία δέδαλος τις μελέτες, θα το δείτε και στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπου ο στόχος και ο σκοπός μας είναι να ολοκληρώσουμε μέχρι και τα τεύχη δημοπράτησης για την παράκαμψη της Ελούντας, όπου είναι ένα ουσιαστικό καθοριστικό έργο, όχι μόνο για την Ελούντα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Και τώρα, μιας που μιλάμε για Ελούντα, θα πρέπει να σας αναφέρω όλο το πλαίσιο διαχείρισης βιωσιμότητας όπου κάνουμε τόσο στο κόλπο της Ελούντας, τόσο με το πολιτιστικό απόθεμα της αρχαίας Ελούντας, όπου έχουμε για πρώτη φορά ένα επικαιροποιημένο master plan για τον υποθαλάσσιο χώρο της αρχαίας Ελούντας, όσο και για τον υποθαλάσσιο χώρο από τη μεριά της Σιτίας του Παλαικάστρου. Οπότε δυνητικά, για να κουμπώσουμε τόσο την Ελούντα και με την έννοια του επισκέπτη, οι έννοιες, το ότι δημιουργούμε στην πορεία του χρόνου προοπτικές για να έχουμε υποθαλάσσια επισκέψιμα σημεία πολιτισμού, που θα είναι μοναδικά σε σχέση τόσο με τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, όσο και με το τρόπο προβολής προς τον επισκέπτη, γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε τις μπουκάλες για να βουτάμε, θα μπορούμε με μία απλή μάσκα να αντιλαμβανόμαστε όλη την ιστορία σε δύο μέρη, τα οποία πραγματικά... Άρα μπορούμε να πάμε κι εμείς. Όχι ακόμα, περιμένετε λίγο. Έτοιμος ήταν να πάρει τα τραχοπέδιλα. Ναι, για μπουκάλες δεν είμαι, αλλά αφού λέτε ότι θα είναι πολύ πιο απλό. Θα είναι απλό, γιατί για αυτή απευθυνόμαστε ουσιαστικά... Υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Εμείς παραδώσαμε τις μελέτες του master plan σε προκειμένη περίπτωση, και το μόνο το οποίο είμαστε σε φάση για την οριστικοποίηση είναι να επικαιροποιηθούν και οι μελέτες από το Υπουργείο Πολιτισμού, για να δούμε τις συμβατότητες και να δούμε και την έννοια του master plan σε αυτές τις δύο περιοχές. Και αυτό που είναι πάντοτε ουσιαστικό για εμάς, ειδικότερα για την Ελούντα και την περιοχή του Αγίου Νικολάου, είναι η διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος ολόκληρου του Μιραμπέλου. Και γνωρίζετε ότι από τη μεριά της Σιτίας υπάρχει το Γεωπάρκο Σιτίας, το οποίο έχει δώσει μια πνοή αναπτυξιακή στην ευρύτερη περιοχή, και με τη βοήθεια του Γεωπάρκου ουσιαστικά μνημεία γεωφυσικά είναι πια επισκέψιμα με ασφάλεια μπρος στους επισκέπτες, και το έχετε δει και μάλιστα... Και το έχουμε επισκεφτεί και το έχετε επισκεφτεί και όλες. Είμαστε σε αυτό. Λοιπόν, επειδή είπατε για τη Σιτία και δεν έχουμε πολύ χρόνο, πέραν από όλα αυτά τα μεγάλα και τα σπουδαία και τα σημαντικά που οργανώνετε, υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα. Πέρσι, η Σιτία ήρθε αντιμέτωπη με πολύ μεγάλες καταστροφές, λόγω των πλημμυρών. Υπάρχουν πληγές. Εκεί πώς πορεύεστε, πώς τις κλείνετε? Αυτό που είναι πραγματικότητα είναι ότι κάναμε μέσα σε ένα χρόνο ουσιαστικά που ήταν και ουσιαστικό και έπρεπε να γίνει μια επανακοιτοποίηση των ρεμάτων. Γιατί θα είχατε δει κι εσείς ότι υπήρχαν πάρα πολλά φθαρτά υλικά από το βουνό, οπότε για να προστατεύσουμε και την ευρύτερη περιοχή της Σιτίας κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στα δύο βασικά ρέματα αρχικά, στο Σκλαβεδιάκο και το Παντέλι, όπου είναι δύο ρέματα τα οποία είχαμε μία πίεση, θα έλεγα, από τις βροχοπτώσεις, οπότε προχωρήσαμε στο καθαρισμό. Ταυτόχρονα, αν θα δείτε στα σημεία τα οποία είχαμε προβλήματα, και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο για την απορούσα εκκλησιά προς Παλαίκαστρο, είχαμε μία γέφυρα η οποία δημιουργούσε πλημμυρικά φαινόμενα. Προχωρούμε ουσιαστικά στην διαπλάτηση και ανακατασκευή της συγκεκριμένης γέφυρας στο Τρυπητό. Έχουν αρχίσει οι εργασίες εκεί, όπως έχουν αρχίσει και οι εργασίες σε ένα άλλο προβληματικό σημείο στο δρόμο μπρος στη Ρούσα Εκκλησιά. Και αυτό το οποίο προχωράμε τώρα είναι τα 2 εκατομμύρια της συντήρησης οδοποιίας, όπου με αυτό έχουμε τον ανάδοχο ουσιαστικά. Περιμένουμε τα διαδικαστικά, τα οποία είναι μεταξύ δικαστηρίων, όπως πάντοτε συμβαίνει αρκετές φορές τα δημόσια έργα και μας πάνε και μας λίγο πίσω, αλλά αισιοδοξούμε να το προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται με αυτό το τρόπο, με τις αποφάσεις τις οποίες περιμένουμε.
Και επιπλέον, το πιο σημαντικό και το κύριο είναι ότι μπαίνουμε στη λογική. Ανακοινώθηκε μάλιστα χθες από το Δήμαρχο Σιτίας, ο κύριο Ζερβάκη, για την μελέτη οριοθέτησης στο Κολονέλο, το οποίο είναι ένα ρέμα το οποίο είναι ουσιαστικό για την περιοχή του Δήμου Σιτίας. Και εμείς από τη δική μας τη μεριά προχωράμε στις οριοθετήσεις τόσο στο Σκλαβεδιάκο όσο και στο Παντέλι, ανάντι, από την πάνω και από την κάτω μεριά, στο σημείο το οποίο είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, όπου με αυτό το τρόπο, μέσα δηλαδή από τις μελέτες της οριοθέτησης των ρεμάτων, μας προκύπτουν και τα έργα πάνω στα οποία θα επενδύσουμε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, βάλτε μία άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας κρατήσουμε 5 λεπτάκια ακόμα, γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε και για την οδική ασφάλεια και για το νερό. Τι γίνεται με το νερό, και για τα νοσοκομεία. Και για τα νοσοκομεία. Λοιπόν, σας κρατάμε και μετά τις διαφημίσεις. Πήγαμε. Επιστροφή στο στούντιο της Κρήτη σήμερα. Εδώ είμαστε, τρίτο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 7 ακριβώς και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθή, τον κύριο Ανδρουλάκη. Είχαμε μείνει στο σημείο που μιλούσαμε για τη Σιτία και τα έργα και όλα αυτά που συνέβησαν με τις πλημμύρες, τις καταστροφές και αυτά που έχετε βάλει σε λογαριασμό τώρα και είμαστε εν αναμονή, σωστά? Ισχύει αυτό. Αυτό που είναι όμως πραγματικό για τη Σιτία να το δούμε είναι ότι για να αναπτυχθεί η Σιτία θέλουμε το ΒΟΑΚ. Και επιπλέον γίνεται και μια συντονισμένη συνεργασία με το Δήμο Σιτίας και το Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, όπου πραγματικά η συνεργασία αυτή έχει δημιουργήσει και τις επιπλέον πτήσεις της EasyJet μπρος στο αεροδρόμιο της Σιτίας και τη διασύνδεσή της με την Νότια και Βόρεια Ιταλία. Και αυτό που περιμένουμε για να βάλουμε και μπροστά είναι να οριστικοποιήσουμε για τις μελέτες της διασύνδεσης Σιτίας Μακρύ Γυαλός, όπου πραγματικά αυτό είναι ενταγμένο στο νότιο δικό άξονα και αυτό κάνει την απόσταση μετά την ολοκλήρωση του έργου γύρω στα 18 λεπτά. Α, 18 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη διαδρομή τώρα. Πόσο είναι? Είναι τώρα γύρω στα 20. Και περνάς και πολύ όμορφα χωριά με το περνά στις Λιθίνες, έτσι δεν είναι? Από τις Λιθίνες. Που είναι πραγματικά αξιόλογα χωριά. Γι' αυτό λέμε ότι ο πλούτος της Κρήτης, η ενδοχώρα, είναι ουσιαστική να την αναδεικνύεις. Βεβαίως. Και υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία. Για παράδειγμα, την Αρχαία Λατό. Ο δρόμος εκεί πρέπει να φτιάξει από την Κρήτσα, γιατί και αυτός είναι με χαλίκια, έτσι δεν είναι? Το κομμάτι της Λατό, αν θα δείτε, αν πάμε μέσα από την Κρήτσα, έχουμε την φτιάξει το δρόμο, αν θα το δείτε τώρα πρόσφατα. Το μόνο σημείο το οποίο έχουμε ένα γεφυράκι το οποίο είναι στενό, παρά τις ενέργειες όπου κάναμε για να προχωρήσουμε στο μεγάλωμα, έτσι, στο γεφυράκι, στην έξοδο για την Κρήτσα. Είχαμε δυσκολίες, μιας που είναι της νεότερης ιστορίας, άρα δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Οπότε και εμείς κοιτάζουμε να δούμε εναλλακτικές διεξόδους μπρος στη Λατό, όπου πραγματικά είναι μια πόλη η οποία έχει την ιστορικότητα, μιας που και εκεί ήταν και η πρώτη ύμνη ουσιαστικά πιστότητας μπρος πόλης. Την περπατάμε την Κρήτη εμείς εδώ και ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι. Αλλά βλέπω με πολύ χαρά ότι ξέρετε κι εσείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι είστε γύρω-γύρω, όχι μόνο στα σημεία, στα κεντρικά. Ναι. Είναι πολύ όμορφο. Μα είναι σημαντικό η ανάδειξη του πλούτου μας. Και το βλέπουμε κι εμείς, δηλαδή αν το δούμε και ρεαλιστικά, αν δούμε το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσουμε και σαν περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, είναι τρόπους όπως το Γεωπάρκο Σιτίας, να δημιουργούμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις δημιουργούν και τις όχε, δηλαδή τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Ήδη η Περιφέρεια Κρήτης είναι σε συζήτηση με τους φορείς για να δούμε τα επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και στην περιοχή της Σιτίας με το Γεωπάρκο, λέμε, θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά τη διαβούλευση. Όμως, το ίδιο αντίστοιχο δημιουργούμε και στις ορεινές περιοχές. Γνωρίζετε ότι στο οροπέδιο Λασιθίου έχει το δεύτερο σε επισκεψιμότητα σημείο
της Κρήτης μετά την Σπίνα Λόγκα είναι το Δικταίων Άδειο. Το οποίο μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, την καλή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, δημιουργούμε επιπλέον διαδρομές, δηλαδή ένα τηλεφερίκ για τους συμπολίτες μας όπου θα έχουν κάποια δυσκολία στην ανάβαση. Πολύ σωστό. Και την προσπάθεια για να φτιάξουμε το εσωτερικό του Δικταίου Άνδρου, έτσι ώστε να υπάρχει και να επικρατεί η ασφάλεια, αλλά και να δημιουργήσουμε και ασφαλείς διαδρομές μέσα στο Δικταίο Άνδρου. Άρα το κάθε ένα σημείο δημιουργεί και τη δυναμική και τις προϋποθέσεις όπου θα πρέπει να εργαστούμε για να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο χρειάζεται και έχει ανάγκη ο τόπος. Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ θα σας κατεβάσω από το οροπέδιο, θα σας κατεβάσω τον Άγιο Νικόλα και την Ελούντα να δούμε λίγο τι γίνεται με το νερό. Και το νερό εμπροκειμένο από το φράγμα από Σελέμη. Υπάρχει έτσι ένα μεγάλο έργο. Εκεί υπάρχει υπεύθυνος ουσιαστικά της μελέτης, είναι η ΔΕΙΑΝ του Αγίου Νικολάου. Νομίζω και εκτιμώ, έχετε δει ότι συνδέει το κομμάτι του Αποσελέμη με την Ελούντα. Η Ελούντα χρειάζεται νερό, άρα και ο στόχος και η διαχείριση του ΔΕΙΑΝ σε σχέση με τη μελέτη όπου υπάρχει στον ΟΑΚ είναι να προχωρήσει σε αυτό το έργο. Και ξέρετε κάτι, εμείς στην Ανατολική Κρήτη μπορούμε να μιλάμε για ενιαία διαχείριση του ύδατος, αλλά έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, το οροπέδιο Λασιθίου, ο ορεινός όγκος που είναι στην δίκτυ, είναι ο κύριος τροφοδότης του φράγματος του Αποσελέμη. Και όταν έχουμε νερό και χιόνια στην περιοχή τη δική μας, γεμίζει και το Αποσελέμη. Αλλά έχουμε επιπλέον δυναμικές, και αυτό είναι και το στόχος και το ζητούμενο, είναι ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα. Νομίζω έχετε δει τι προσπάθειες οι οποίες κάνουμε με επιπλέον μικρές λιμνοδεξαμενές και μικρά φράγματα στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, όπου είναι διτός ο στόχος. Ο πρώτος είναι να μαζέψουμε το νερό και να το διαχειριστούμε με αυτόν τον τρόπο. Και το δεύτερο έχει να κάνει ότι ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε και τον υδροφόρο ορίζοντά μας. Και θα ήταν άδικο να μην αναφερθώ σε ένα κομβική σημασία σε έργο, το οποίο ανακοινώθηκε ότι θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Α, το φράγμα που είναι των Μπραμιανών. Το φράγμα των Μπραμιανών, όπου να σας πω εδώ ότι εμπεριέχει και ένα σημαντικότατο έργο για την περιοχή της Γραλιγιάς, το οποίο έχει να κάνει με την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Και μιλάμε για αντιπλημμυρική θωράκιση, η οποία με τους σύγχρονους μεθόδους γίνεται παντού με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι δημιουργώντας και τα ανασχετικά συστήματα τα οποία σας προανέφερα, όπου πετυχαίνουμε και τον εμπλουτισμό και τη διαχείριση του νερού μπρος στην αγροτική οικονομία και όχι μόνο. Και ο δεύτερος, που είναι και επιπλέον σημαντικός, είναι η διαχείριση των υπόγειων υδάτων. Μπορεί να μιλάμε για μία ενιαία διαχείριση σε όλη την Κρήτη, αλλά κάθε μία περιοχή έχει ad hoc δικά της προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να λύνουμε. Όλοι το καταλαβαίνουν. Και νομίζω ότι είναι και αυτός ο στόχος. Και το βλέπουμε κι εμείς ότι, για παράδειγμα, μία περιοχή τουριστική, όπως είναι η Ελούντα, θέλει νερό. Και όχι μονάχα θέλει νερό, και θέλει και όλες τις υποδομές οι οποίες χρειάζονται. Γι' αυτό και εμείς από τη δική μας τη μεριά, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, δίνει μία έμφαση στη διαχείριση των υποδομών, οι οποίοι είναι ουσιαστικές. Τόσο θα έχετε δει ότι προχωράει και το κομμάτι, θα έλεγα, του βιολογικού της Νεάπολης, αλλά και η έννοια του βιολογικού έχει μία στρατηγική σημασία για όλη την Κρήτη. Ο βιολογικός είναι ένα, θα έλεγα, βασική υποδομή, όπου θα πρέπει να έχουν όλες οι σύγχρονες πόλεις και οι αναπτυξιακές. Και δι' παραλιακές πόλεις και δι' θέρετρα. Να είμαστε παραλία και να μην έχουμε βιολογικό. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, και είναι πραγματικά έτσι όπως το λέτε. Η έννοια του βιολογικού και η διαχείριση των αποβλήτων, αλλά να πάμε και ένα βήμα παραπάνω και να δούμε και την έννοια και της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης τόσο των αποβλήτων όσο και των ενεργειακών διαστάσεων και της ενεργειακής κρίσης όπου είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί η ανθεκτικότητα της οικονομίας έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Μην μου τα ανοίξετε όλα τώρα, γιατί δεν θα προλάβουμε. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς. Και νιώθω ότι εσύ θέλεις να ρωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω πριν κλείσουμε και πριν σας χαιρετήσουμε για τα νοσοκομεία. Τι θα γίνει τώρα? Τα νοσοκομεία του Λασιθίου έχουν υποβαθμιστεί. Αυτό πια το ξέρουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε. Το βλέπουμε και στα περιστατικά, κύριε Ανδρουλάκη. Βλέπετε τι γίνεται. Στο περιστατικό, στο πρόσφατο, σε αυτό το απίθανο δυστύχημα στην Ιεράπετρα,
καλούσε ο άνθρωπος πηγαίνοντας προς το νοσοκομείο, ο εκτελών χρέη διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, τους ανθρώπους γύρω-γύρω και ήρθαν εθελοντικά, ευτυχώς που βρίσκονταν στην πόλη της Ιεράπετρας. Δεν έχετε αναισθησιολόγους, δεν έχει παθολόγους, δεν έχει παιδιάτρους. Αν είναι ο ένας σε εφημερία, δεν είναι ο άλλος, τι θα γίνει? Το σχέδιο είναι να κλείσουν? Να σας πω σε αυτό. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς την πίεση την οποία έχει το σύστημα υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ακριβώς. Και υπάρχει μια τεράστια πίεση, η οποία είναι αποδέχτες οι συμπολίτες μας. Και ζητήματα όπως ασφάλειας και όπως διαχείριση ανθρώπινης ζωής, δημιουργείται ένα βασικό ερώτημα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και αυτό το οποίο πάντοτε έχετε δει, ότι υπάρχει μια πλήρη συστράτευση όλων των φορέων προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως βασικά δομικά συστατικά τα οποία θα πρέπει να δούμε. Το πρώτο έχει να κάνει με τους γιατρούς μας. Βλέπετε ότι αναισθησιολόγοι, ο ένας απομακρύνεται ή μετακινείται, οπότε δημιουργούνται, και το ζήτημα το τελευταίο το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε είναι αναισθησιολόγοι από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο μετακινήθηκε προς την Ιεράπετρα. Ο διοικητής των νοσοκομείων των διασυνδεμένων έκανε μία απόφαση να μετακινηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες πρακτικές, δεν μπορούν να λύσουν ένα ζήτημα, αλλά να συντηρήσουν μία κατάσταση. Το ερώτημα το οποίο θα βάλω και είναι και το ουσιαστικό, είναι ότι είναι ξεκάθαρο από την κοινωνία ποιες είναι οι ουσιαστικές ανάγκες για να πούμε ότι έχουμε μία υγεία η οποία μπορεί να σταθεί επάξια μπρος στους συμπολίτες μας. Και υπάρχουν και όλοι οι σύλλογοι, τόσο των γιατρών, όσο και οι φίλοι των νοσοκομείων, γιατί πραγματικά έχετε δει δυναμικές κινητοποιήσεις πραγματικά στο Λασίθι. Ναι, πραγματικά. Τόσο στη Σιτία, τόσο στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικόλαο. Και ήταν μαζικές κινητοποιήσεις, γιατί υπήρχε κραυγή και συνεχίζει να υπάρχει κραυγή αγωνίας. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία συζητάμε σήμερα, δεν ήταν πράγματα τα οποία προέκυψαν σήμερα. Ήταν πράγματα τα οποία, αν θα ανατρέξουμε και πιο πίσω, ο Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναισθησιολόγων έλεγε: κάντε κάτι με τους αναισθησιολόγους. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει η πολιτεία να βάλει και να σκεφτεί το διαχειριστικό πλαίσιο για τους γιατρούς. Εμείς λέμε ότι να βοηθήσουμε με τις υποδομές, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού η περιφέρεια Κρήτης έβαλε μια τεράστια πλάτη και συνεχίζουμε να βάζουμε σε σχέση με τα, θα έλεγα, τα κτηριακά, αλλά και με το πλαίσιο των επικουρικών. Αλλά αυτό το οποίο είναι ζητούμενο για μας είναι η διεκδίκηση των προσλήψεων. Αλλά να σας πω και κάτι, αν θα βγει σήμερα μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σε πόσο καιρό θα έχουμε ένα γιατρό? Καλό το ερώτημα. Άρα, γιατί λοιπόν θα πρέπει να είμαστε στην ουρά και να μην είμαστε στην αρχή κάθε φορά? Σωστό. Λοιπόν, κυρία Ανδρουλάκη, έχω και ερωτήσεις από το κοινό για σας, θα σας τις κάνω όμως, να ξέρετε, off the record, εντάξει, γιατί έχουμε κάτι δρόμους εδώ πέρα που πρέπει να φτιάξουμε. Με πολύ χαρά. Την βροχή ερωτήσεων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας και θα τα πούμε πολύ σύντομα, γιατί το Λασίθι είναι αγαπημένο και κυρίως έχει πολλά θέματα. Πραγματικά το Λασίθι έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι το Λασίθι των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης. Το γνωρίζετε κι εσείς που το επισκέπτεστε. Και αυτό που είναι σημαντικό να σας πω είναι ότι όλο το Λασίθι είναι πάντοτε ενωμένο σε ό,τι προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Και με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε σε όλες τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.